Είναι προσωπική άποψη. Οι απόψεις δεν επιβάλλονται. Όλα όσα λέω είναι δικά μου. Δεν θέλω να τα συμμεριστεί κανείς. Δεν θέλω να τα υιοθετήσει κανείς. Είμαι αυτή. Είμαι αυτή, αυτή που είμαι, που είναι το μοναδικό σύνθημα της νεόφυτος. Take it or leave it. Η νεόφυτος είναι μια οργάνωση πολιτισμού της αναπηρίας που έχει πρωτοστατήσει η Δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη εδώ και 3 χρόνια για την ίδρυσή της. Σωστά τα λέω? 4. Λοιπόν, στην περίπτωση βλέπεις. Ακόμα σου πω ένα, όλες δόρκες τους που βρίσκουμε. Ένα λεπτάκι να το πω γιατί ισχύει. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω links από βίντεο που έχουμε φιλοξενήσει τη Μαριάννα και στην εκπομπή που είχα στο Σίγμα Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, αλλά και εδώ στο κανάλι. Θα μπορείτε να ακούσετε περισσότερες πληροφορίες και για την ασθένεια της πολλαπλής κλήρησης από την οποία, με την οποία είναι διαγνωσμένη η Μαριάννα και όπως μας είπε βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι προοδευτικό στάδιο, έχει πει προοδευτική εξέλιξη είναι ασθένεια, και για την οργάνωση είναι πολιτισμού. Προοδευτικό, ναι. Ναι, είσαι πολύ προοδευτική. Οι προοδευτικοί άνθρωποι έχουν προοδευτικές ασθένειες. Και για την οργάνωση πολιτισμού της αναπηρίας, που είναι πραγματικά, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Η οργάνωση. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ξανά τη φίλη μας, τη δόκτωρα Μαριάννα Μπαφίτη. Μαριάννα μου, καλώς όρισες. Τέκλα μου, καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που... It's long overdue. Έχει καιρό που περιμένουμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Ναι, ναι. Δεν ήμουν έτοιμη ψυχολογικά. Έτσι. Πρέπει να είναι έτοιμος ψυχολογικά κάποιος για να μπορέσει να σταθεί δίπλα σου. Οι υπερβολές, η Μαριάννα, για όλοι τη γνωρίζετε τη Μαριάννα, η δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη είναι φιλόλογος, είναι ακτιβίστρια, είναι μια γυναίκα με πολύ τσαγανόν και πολύ πυγμή, είναι η ίδια πρόσωπο με αναπηρία, πάσχει από πολλαπλή σκλήρυση και την έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή που είχα στην τηλεόραση και εδώ στο κανάλι πολλές φορές και τη φιλοξενήσουμε και άλλες πολλές φορές. Λοιπόν, δείχνω εδώ ένα tweet. Έχω το iPad μου εδώ πέρα, που έχει κάνει η Μαριάννα. Είναι μια φωτογραφία της Μαριάννας, η οποία φωτογραφία είναι από την τελευταία σου θεατρική παράσταση, δεν είναι φωτογραφία? Είναι από την τελευταία, πώς να το πω, εκδήλωση για τα 20 χρόνια πολλαπλής κλήρυνσης και τα δεινά του τόπου. Μάλιστα. Γράφει η Μαριάννα, καλημέρα και καλό μήνα. Το είπε η 1η Αυγούστου που έβαλε η δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη αυτό το tweet. Μόνο όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, αγαπάμε και όλους τους υπόλοιπους. Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ το εργαλείο Μαριάννα, το οποίο όμως μόνο εγώ θα χρησιμοποιώ. Και θέλω να ξεκινήσουμε από εδώ, Μαριάννα μου, ναι. Να μας πεις ποια ήταν η αφορμή για αυτόν τον tweet, εγώ ξέρω, αλλά να το πεις να ακούσει και ο κόσμος, και να συζητήσουμε έτσι λίγο, να ξεκινήσουμε από εδώ, και μετά θα μιλήσουμε για πολλά άλλα πράγματα. Εν τω μεταξύ, για πολλά όπως μιλούμε κάθε φορά. Εννοούσα απόλυτα αυτό που είπα. Θέλει πολλά κότσα για να σταθεί κάποιος δίπλα σου. Εννοώ το. Δεν το διαπραγματεύομαι. Λοιπόν, για τούτο να αφορά και το μιλητρία. Μεταφορικά. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αυτή η ανάρτηση, ναι. Έναν κορίτσι, το οποίο χαιρετώ, Σοφία... Σοφία, σε χαιρετούμε και εγώ και η Θέκλα. Ξέρω ότι θα δει την εκπομπή. 15 ετών. Έχω εδώ το προφίλ της Σοφίας, η οποία φυσικά είναι με ψευδόνυμο. Σοφία Μπουκόφσκι και μια μαύρη καρδιά. Ναι. Στο tweet. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Με κάποιο τρόπο πρέπει να κάνουμε διάλογο με το κορίτσι αυτό. Οπότε το λέμε Σοφία. Έκανε μια φοβερή ανάρτηση για την ελευθερία στην επιλογή. Αυτόν ήταν. Διαβάσει. Ναι. Λέει η Σοφία Μπουκόφσκι, ναι. Ξαναλέει το όνομα Χρήστη. Πρέπει να είναι Σοφία όμως η κορούδα. Μπορεί να είναι Σοφία, αλλά είναι παιδί. Ναι, γιατί βλέπω τώρα και το όνομα. Θα πω το όνομά της γιατί είναι ανήλικη. Ναι. Θα αγαπάμε όποιον θέλουμε. Θα φοράμε ό,τι ρούχα θέλουμε. Θα τρώμε όσο τραβάει η ψυχή μας. Και το καλύτερο, δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη σας και η κριτική σας.
Αυτά είναι τα παιδιά μας, ναι. Είμαι πολύ περήφανη για αυτήν τη γενιά, πραγματικά, η οποία δεν χρειάζεται να δώσει κανέναν αγώνα. Οριοθετεί εξ αρχής και τέλος, αν σ' αρέσει, φίλε. Λοιπόν, αυτό το παιδί δεν έγραψε κάτι για την παχυσαρκία. Έγραψε για την ελευθερία να τρώμε ό,τι θέλουμε, όσο θέλουμε, όποτε θέλουμε κτλ. Γενικότερα για την ελευθερία έγραψε το παιδί. Έγραψε θα τρώμε όσον τραβάει η ψυχή μας. Ναι. Εγώ διαβάζοντας το tweet, γιατί το έκανα αρτή προτού ξεκινήσει η συζήτηση που λες, το διάβασα με δύο τρόπους το θα τρώμε όσον τραβάει η ψυχή μας. Το διάβασα με τον κυριολεκτικό τρόπο, ότι όσον πεινάω θα τρώω για να χορτάσω, γιατί η τροφή είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ θρεπτικό, κάτι πολύ φροντιστικό και για το σώμα μας και για την ψυχή μας, που το δίνουμε στον εαυτό μας και το φροντίζουμε. Και το διάβασα και μεταφορικά για την πνευματική τροφή. Ότι όσον τραβάει η ψυχή μας πνευματική τροφή, εμείς θα την τρώμε. Θα διαβάζουμε βιβλία, θα βλέπουμε βίντεο, θα κάνουμε δράσεις, θα. Έτσι το διάβασα. Εγώ το διάβασα και σε ένα άλλο επίπεδο. Ως δήλωση εναντίον της οποιασδήποτε καταπίεσης. Γιατί όταν η ψυχή αφήνεται ελεύθερη, σημαίνει ότι δεν καταπιέζεται. Οπότε νομίζω ότι το κορίτσι είναι αυτόν ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα με το θα τρώμε όσο θέλει η ψυχή μας. Δηλαδή η ψυχή ελεύθερη επιλέγει. Εγώ αυτό διάβασα με το κορίτσι είναι αυτό. Και μετά συνήθως που πέσε το ένα σκουλαρίκι. Είναι της μόδας το ένα. Σκεφτόμουν να βάλω κι εγώ ένα σήμερα. Δεν τα κατάφερα γιατί δεν έβρισκα την τρυπούλα. Αν βρίσκεις την τρύπα να βάλεις το σκουλαρίγκι. Εμείς στο κανάλι εδώ τα λέμε σκουλαρίγκι, όχι σκουλαρίγκια. Εντάξει, είδα που είναι. Για να μην πάει να το βρει ο άλλος ο κύριος. Οπότε είχα μια διαφωνία με σχόλια. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε περισσότερο κάτω από το συγκεκριμένο tweet, ότι διαφωνώ με αυτό που λες, Σοφία, και δεν αγαπάμε τον εαυτό μας όταν δεν προσέχουμε το τι τρώμε ή είμαστε μπαχύσαρκες ή δεν ελέγχουμε τι, πώς και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Εντάξει. Εσύ λοιπόν με το ωραίο σωματάκι, το λεπτό, αγαπάς τον εαυτό σου όπως είναι και νομίζεις ότι και εγώ και οποιοσδήποτε υπέρβαρος, παχύσαρκος, παχύς σε αυτόν τον κόσμο, δεν αγαπάμε τον εαυτό μας και γι' αυτόν έχουμε τα κελά. Κοιτάξτε, για να είμαστε και επιστημονικά δίκαιοι, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι ιατρικοί από τους οποίους προκύπτει παχυσαρκία, που δεν έχουν καμία σχέση με τη λήψη τροφής. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει μια ορμονική ανισορροπία, μπορεί να υπάρξει, ξέρω εγώ, μια ανσούλων αντίσταση, μπορεί να υπάρξει, για παράδειγμα, έναν αυτοάνωσο νόσημα στο θηρεοειδή, το οποίο να μας προκαλέσει παχυσαρκία χωρίς να τρώμε περισσότερο από όσον τρώνε άλλοι άνθρωποι. Είναι και τα ευλογημένα τα γονίδια. Κάποια παιδιά γεννιούνται με γονίδια που όσον και να φάνε δεν παχαίνουν και κάποια άλλα παιδιά παχαίνουν πολύ πιο εύκολα. Εγώ έχω δύο τέτοια παιδιά. Έχω ένα γιο ο οποίος έχει πάρει από μένα που αν δεν προσέξει τη διατροφή του παχαίνει και έχω μια κόρη η οποία τρώει τα πάντα όλα και μάλιστα αρέσκεται ιδιαίτερα στα λιξά. Όταν έρχεται από την Ολλανδία μου λέει, μα τι σπίτι είναι αυτό που δεν έχει λιξά? Εγώ η παχιά, εγώ η παχουλή, δεν έχω λιξά, δεν έχω νοστιμιές στο σπίτι, δεν έχω σοκολάτες, δεν έχω πατατάκια, δεν έχω καριδάκια, δεν έχω τέτοια. Και η κόρη μου τρώει λιξά και είναι αδύνατη. Και προς Θεού δεν ζηλεύω που είναι αδύνατη, αλλά θέλω να πω ότι είναι και τα γονίδια μας, είναι και την κατάσταση της υγείας μας. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είναι παχουλός, σημαίνει είναι παλιοχαρακτήρας ή δεν έχει θέληση και δεν αγαπάει τον εαυτό του και τον ταΐζει. Ή αυτοσεβασμόν, ή δεν ξέρω. Δηλαδή, εμένα περισσότερο με ενόχλησε ότι κάποιος άνθρωπος τη δική του την εμπειρία, γιατί ήταν σαφέστατο την δική του, την προβάλλει και θέλει να την επιβάλλει σε κάποιον άλλον. Εμένα αυτό με θύμωσε περισσότερο. Όχι.
Δεν ξέρεις για ποιο λόγο. Θα τρώμε όσο τραβάει η ψυχή μας. Σημαίνει αν η ψυχή μας τραβάει λίγο, θα φάμε λίγο. Αν η ψυχή μας τραβάει περισσότερο, θα φάμε περισσότερο. Ενώ για τα σχόλια που ακολούθησαν, ότι υπήρχε προσπάθεια να επιβληθεί συγκεκριμένη άποψη για το θέμα. Που ο καθένας δικαιούται να έχει ό,τι άποψη θέλει. Αυτό είναι σεβαστό, δεν είναι όμως σεβαστό από μέναν τουλάχιστον η προσπάθεια επιβολής. Και επειδή έχω μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια με την προσπάθεια επιβολής, στη δική μου γνώμη, χειραγώγησης της δικής μου γνώμης, αλλίωσης κτλ, το ξεκαθαρίζω. Η Μαριάννα σήμερα αναγνωρίζει από εξ αποστάσεως αυτούς που προτίθενται να αλλοιώσουν τη γνώμη της με οποιοδήποτε τρόπο. Και ως άνθρωπος ελεύθερος δεν δέχομαι επιβολές. Οπότε αυτό που ένιωσα εκεί είναι την επιβολή. Όχι. Έχεις τη δική σου γνώμη. Έχω κι εγώ δική μου. Έχεις τη δική σου εμπειρία. Ναι. Φέρεις, αλλά γιατί το κονίσαι πρέπει. Μου θύμισε εκείνη την τοποθέτηση που έκανε, δεν θα την κάνουμε διάσημη κι εμείς, μία ακατονόμαστη στην Ελλάδα πολιτευτής, η οποία είχε κάνει και διάφορες προκλητικές τοποθετήσεις. Αν θυμάσαι μια φορά, αν είχε κάνει μια προκλητική τοποθέτηση για τις κοινωνικές προκλητήσεις. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Είχε κάνει πρόσφατα, δεν θέλω καν να πω το όνομά της, είχε κάνει πρόσφατα μια τέτοια αιρετική εντός εισαγωγικών επίτηδες προκλητική τοποθέτηση. Ότι και καλά νοιάζεται για την υγεία των παιδιών, ναι, στην Ελλάδα, ναι, και ναι, ότι αν μια παχιά πάει στην παραλία και βγάλει φωτογραφία με το μαγιό, δεν πρέπει να τις λέμε μπράβο, μπράβο, γιατί θα γίνουν παχισέρκα τα παιδιά μας. Εδώ να τις πω για αυτές τις αγράμματες αμορφωτής. Μιλώ για εκείνη στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Ναι. Πάρα πολύ αγραμματική αμορφωτής. Ναι, θα τις πω το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αδύνατοι, μπορεί να έχουν ποσοστό λίπους και κάτω από το κανονικό, μπορεί να έχουν BMI και κάτω από το κανονικό, δείχτη μάζας σώματος, και όταν τους εξετάσουν οι γιατροί με εξειδικευμένες αναλύσεις αίματος, βιοχημικές αναλύσεις κλπ, να έχουν πολύ χειρότερη υγεία από ανθρώπους οι οποίοι είναι παχύσαρκοι, έχουν δείχτη μάζας σώματος πολύ ψηλών και έχουν ποσοστό λίπους πάνω από 30%. Δεν είναι απαραίτητο ότι συνοδεύεται η παχυσαρκία με ασθένειες και το να είσαι αδύνατος με υγεία. Σίγουρα είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να τρώμε υγιεινά, εξαιρετικά καλή ιδέα. Σου είπα το παράδειγμα ότι έρχεται η αδύνατη και κάνει παράπονα στην παχιά ότι δεν έχει λειξιά στο σπίτι. Εγώ προσωπικά λατρεύω το υγιεινό φαγητό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φρέσκα λαχανικά, τα φρούτα, οι ολόκληρες τροφές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα δημητριακά, τα όσπρια. Μ' αρέσει να τρώω υγιεινά, δηλαδή πριν να βάλω κάτι μέσα στο σώμα μου, σκέφτομαι τι ωραία που θα με κάνει να νιώσω τώρα αυτό που θα φάω, το οποίο θα μου δώσει σίδηρο, θα μου δώσει σιλήνιο, θα μου δώσει το ένα, θα μου δώσει το άλλο. Έχω και έτσι μια... Μπορεί να με πεις και λίγο ορθορεκτική, ότι μ' αρέσει να τρώω μόνο υγιεινές τρόφες. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει περισσότερο λίπος και περισσότερα κιλά, ότι είναι απαραίτητα και άρρωστος. Ακριβώς. Ναι. Έχει παχουλούς που είναι υγιέστατοι και έχει αδύνατους που είναι άρρωστοι. Τώρα, το να μάθουμε τα παιδιά μας να τρώνε υγιεινά είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Το να μάθουμε τα παιδιά μας να αγαπάνε το σώμα τους και να το προσέχουμε με κάθε τρόπο επίσης είναι πολύ καλή ιδέα. Το να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μην έχουν λόγο να κάνουν συναισθηματικό φαγητό επίσης είναι πολύ καλή ιδέα. Το να στοχοποιούμε όμως ανθρώπους με βάση το μέγεθος τους, που για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά είναι διαφορετικοί οι λόγοι για το μέγεθος του σώματος που έχει, είναι μια εξαιρετικά κακή ιδέα. Και μας ρώτησε κανείς αν έχουμε κάνει αγώνα να παλέψουμε λίγο το θέμα του βάρους και πώς ανταποκρίνεται ένα σώμα σε αυτό. Δεν ανταποκρίνονται για πολλούς λόγους τα σώματα οποιαδήποτε στιγμή θυμηθούμε ότι θέλουμε να τα κάνουμε πιο λεπτά ή δεν ξέρω τι άλλο θέλουμε να τα κάνουμε. Τα σώματα από μόνα τους ως σώματα έχουν δικές τους κατασκευαστικές δομές, στις οποίες δεν είναι εύκολο να παρέμβουμε πάντα. Και εγώ αυτόν το ζω. Και όχι γιατί έχω όνειρο να γίνω κορμάρα λεπτή, μιλώ με τους όρους social media. Κορμάρα λεπτή να με φωτογραφίζω στην παραλία και να με εκθέτω στα social για να βρω άντρα.
Αυτό δεν είναι, δεν συνάδει με, με το χαρακτήρα που νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ίσως νεαρότερη, είναι σεβαστό και αυτό νεαρότερη να το έκανα. Εγώ ότι αυτή η ανάγκη που προβάλλεται από τα social, γιατί υπάρχει μια τέτοια ανάγκη, δεν είναι υποχρεωτικό να μας εκφράζει οποιαδήποτε στιγμή της ηλικίας μας. Και είπα ότι νεότερη. Αυτό λέω και εγώ ότι... Παρόλο που και εγώ προσωπικά δεν βγάζω φωτογραφίες τέτοιες. Θαυμάζω τα καλλίγραμμα σώματα και δεν τα ζηλεύω, αγάπη μου. Αν είναι δυνατόν να μην τα θαυμάζουμε. Άμα βλέπω κοπέλες που βγάζουν φωτογραφίες με τα παιδιά τους, με τα μπικίνι τους, σε διάφορες πόσες στην παρέλεια κλπ. Τις χαίρομαι. Και λέω μπράβο που χαίρονται τον ήλιο, που χαίρονται τη θέληση. Ναι, όχι, δεν συζητώ αυτό. Ο καθένας είναι ελεύθερος και λέω αν ήμουν νεαρότερη και είχα το σώμα της νεότητας, μπορεί και εγώ να ήμουν έτσι στάχτης παραλίας. Είναι σεβαστό και θεμητό. Λέω όμως ότι υπάρχουν και άνθρωποι που σε κάποια φάση της ζωής τους έχουν άλλου τύπου ανάγκη. Μπορεί να είναι πιο εσωτερική, μπορεί να είναι πιο... Δεν θέλω να ακουστεί ελιτιστικό, γιατί απεχθάνομαι και τις ελιτιστικές αναφορές. Μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουν ζήσει τα του σώματος όλα τα ωραία, όλα, και τώρα να ψάχνουν κάτι άλλο, αυτό θέλω να πω. Ναι, μπορεί να είναι σε αυτήν τη διαδικασία. Αλλά την ομορφιά, όπως την προσδιορίζει κάθε εποχή, γιατί και αυτόν είναι μεγάλο story, ρε εσύ. Τι εννοούμε όμορφο, τι εννοούμε ωραίο σώμα, τι εννοούμε καλή γραμμοντική. Αυτά είναι συμβάσεις της εποχής. Για παράδειγμα, εγώ αν ζούσα στην αναγέννηση, όπως μου λένε όλοι μου οι φίλοι, θα ήμουν μια πολύ hot γκόμενα. Και τώρα είσαι hot γκόμενα με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσουν οι κοπέλες οι οποίες είναι αδύνατες, υπάρχουν άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες που τους αρέσουν οι κοπέλες που είναι μέτριες, σε βάρος, σε size, και έχει και ανθρώπους που τους αρέσουν οι γυναίκες που είναι large, σε size. Για όσες και όσους τους αρέσουν οι large, είσαι πολύ καυτιγκόμενα. Τελεία. Ο καθένας έχει το κοινό του, αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, εγώ το ξέρω. Ο καθένας και κάθε μια έχει το κοινό της και το κοινό του. Αυτό. Είπα μπορεί να έχει και άνδρες που τους, και γυναίκες που τους αρέσουν οι γυναίκες που έχουν μεγάλο size, γιατί δεν υπάρχουν μόνο ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι, υπάρχουν και άλλοι ερωτικοί προσανατολισμοί, υπάρχουν και άνθρωποι queer. Είμαστε inclusive, all inclusive στο κανάλι. Μπράβο. Εμπεριέφερε. Είναι το αίτημα της Ευρώπης αυτό. Να σου πω κάτι που είχα πει σε παλαιότερη σου εκπομπή. Ότι την γυναίκα Μαριάννα ως γυναίκα σε όλα τα επίπεδα την απόλαυσα και τη χάρηκα περισσότερο με τα κιλά. Είναι προσωπική άποψη. Οι απόψεις δεν επιβάλλονται. Όλα όσα λέω είναι δικά μου. Δεν θέλω να τα συμμεριστεί κανείς. Δεν θέλω να τα υιοθετήσει κανείς. Είμαι αυτή. Είμαι αυτή, αυτή που είμαι, που είναι το μοναδικό σύνθημα της νεόφυτος. Take it or leave it. Η νεόφυτος είναι μια οργάνωση πολιτισμού της αναπηρίας που έχει πρωτοστατήσει η Δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη εδώ και 3 χρόνια για την ίδρυσή της. Σωστά τα λέω? 4. Πώς θα πάει η νεόφυτος? Η νεόφυτος κάνει ανοίγματα φοβερά στην Ευρώπη και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Ανοίγεται σε συνεργασίες υπέροχες που θα αποδώσουν στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή είναι νεόφυτος και πρωτοστατώ σε αυτόν, καθότι είναι δικό μου προσωπικό αίτημα και υποστηρίζεται από την οργάνωση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ μεγάλος αγώνας, θα το πω εν συντομία. Η πολλαπλή σκλήρυνση στην Κύπρο δεν θεωρείται αναπηρία. Μιλώ για την πολλαπλή σκλήρυνση και στην οργάνωση Νεόφυτος υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι με πολλαπλή σκλήρυνση και μάλιστα στο δεύτερο στάδιο, αυτό που είμαι εγώ, το οποίο ονομάζεται προοδευτικό και όπου εμφανίζονται όλες οι άπειρες ζημιές που έκαμε η ασθένεια στο σώμα, από κινητικές, από αισθητικές, από οπτικές, από
Γελώ γιατί μόνο να γελάσω μπορώ αυτή τη στιγμή να μ' θυμηθώ με τι έχω να κάνω τελευταία. Τα έχει αγγίξει όλα με το μαγικό της ραβδί νόσος. Λοιπόν, και δεν είναι δυνατόν να πηγαίνω στο ιατροσυμβούλιο και να δέχομαι ηρωνία, γιατί τη μία φορά πήγαμε τετράτροχο βοήθημα και την άλλη πήγαμε τροχοκάθισμα από γιατρό. Τι συμβαίνει, κυρία Ποφίτη, ήρθατε με το τροχοκάθισμα σήμερα? Λοιπόν, αυτό οφείλεται στο ότι η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει νόσους, όπως η δική μου, στον κατάλογο των αναπηρειών που το κράτος το γνωρίζει το κράτος. Οφείλει να το κάνει, όπως έκανε η Ελλάδα ωραιότατα και οι άνθρωποι δεν θα ταλαιπωρούνται τουλάχιστον σε θέματα ιατροσυμβουλίων ή επιδομάτων. Είναι το αίτημα μας και θα το διαπραγματευτούμε εμείς, η οργάνωση και εγώ. Και λυπάμαι πάρα πολύ για όλους όσοι εμπλέκονται στον χώρο αυτών των δικαιωμάτων των ασθενών και των ανθρώπων με πολλαπλή σκλήρυνση που δεν κατάφεραν να υπερβούν τον εαυτόν τους και να κάνουν το καλό για το σύνολο. Αυτό είναι μήνυμα. Λοιπόν, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω links από βίντεο που έχουμε φιλοξενήσει την Μαριάννα και στην εκπομπή που είχα στο Σίγμα Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, αλλά και εδώ στο κανάλι. Θα μπορείτε να ακούσετε περισσότερες πληροφορίες και για την ασθένεια της πολλαπλής σκλήρυσης με την οποία είναι διαγνωσμένη η Μαριάννα και όπως μας είπε βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι προοδευτικό στάδιο, έχει πει προοδευτική εξέλιξη είναι ασθένεια, και για την οργάνωση είναι πολιτισμού. Είναι προοδευτικό, ναι. Ναι, είσαι πολύ προοδευτική. Οι προοδευτικοί άνθρωποι έχουν προοδευτικές ασθένειες. Και για την οργάνωση πολιτισμού της αναπηρίας, που είναι πραγματικά, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι κάτι πρωτόγνωρο η οργάνωση αυτή. Το συζητούσα με μια συνάδελφο που είναι στο Λονδίνο και μου λέει, μα ποια είναι αυτή η οργάνωση νεόφυτος, λέει, την είδα ότι μοιράστηκε το βίντεο για το Asperger's, για το φάσμα του αυτισμού και της λέω στη συνάδελφο είναι οργάνωση πολιτισμού της αναπηρίας και μου λέει, wow, να υπάρχει και ναι, υπάρχει στην Κύπρο. Οργάνωση πολιτισμού της αναπηρίας. Η δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη, ακτιβίστρια όπως είπα προηγουμένως, η οποία σε μια από τις τελευταίες της καμπάνιες προσπαθεί να προσφέρει από τη δική της σκοπιά και για ενημέρωση και για ευαισθητοποίηση αλλά και για επίτευξη επιτέλους του στόχου να αναγνωριστεί η πανευρωπαϊκή νομοθεσία στην οποία έχει συμφωνήσει το Κυπριακό κράτος και να αναγνωριστεί η ασθένεια της πολλαπλής κλίνησης που οι περισσότεροι άνθρωποι την ξέρουν ως κλίνηση κατά πλάκας. Ναι. Θέλω την παλιά ονομασία για να τη λέμε. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις λέξεις και σκλήρυνση να τη λέμε και ό,τι θέλουμε να τη λέμε. Η κατά πλάκας κλίνηση να αναγνωριστεί αυτή η ασθένεια ως αναπηρία, γιατί όντως προκαλεί αναπηρία στους ανθρώπους που υποφέρουν από αυτήν την ασθένεια. Η Μαριάννα αυτή τη στιγμή κινείται κυρίως με το τροχοκάθισμα. Ναι, γιατί όμως, γιατί αναφέρουμε το τροχοκάθισμα? Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που πήρα εγώ τα τελευταία χρόνια. Ότι αν δεν δούμε το τροχοκάθισμα, δεν αντιλαμβανόμαστε την αναπηρία. Βλέπουμε τη Μαριάννα αυτή τη στιγμή, ξέρουμε πόσο βλέπει η Μαριάννα. Η Μαριάννα βλέπει όσο περπατά. Πόσο περπατάει η Μαριάννα? Λοιπόν, δεν γίνεται. Πρέπει να... 20% η ώρα σήμερα, Μαριάννα, τώρα στο πόσο έχει πέσει. Είναι αρκετά μειωμένη. Είμαι σίγουρη ότι μια τωρινή μέτρηση θα έχει καινούρια απώλεια, γιατί οι απώλειες είναι σε όλα τα επίπεδα, αλλά είναι πολλαπλές οι αναπηρίες. Είναι παντού αυτό το πράγμα, είναι συνολικό. Και μετά συζητάμε εγώ με το κράτος αν εγώ χρειάζομαι επίδομα φροντίδας. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το ζήτημα και θα το ξαναπούμε, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην κατάσταση που είναι η Μαριάννα, που είναι στο προοδευτικό στάδιο της ασθένειας της πολλαπλής σκλήρυσης, σαφώς χρειάζεται βοήθεια στο σπίτι. Για πράγματα τα οποία εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να τα κάνουμε από μόνοι μας, να κάνουμε μπάνιο μόνοι μας, να πάμε στην τουαλέτα μόνοι μας κλπ. Και έξω από το σπίτι.
και έξω από το σπίτι μας. Τα έχεις πει την άλλη φορά και τα έχεις πει έτσι και πολύ, πολύ εύγλωτα και παραστατικά. Έχεις μιλήσει και για την, και για τη δυσκολία που υπάρχει και, στο, και στην ούρηση και στην εγκόπριση και γενικά ότι όντως είναι μια προοδευτική έκπτωση όλων των λειτουργιών του σώμα. Ναι. Και χρειάζεσαι καθημερινή βοήθεια, όχι μόνο εσύ, όλοι οι ασθενείς με σκλήρυση κατά πλάκα. Όχι μόνο εγώ. Και όχι μόνο οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυση. Επαναλαμβάνω ότι θέτω στο τραπέζι το θέμα της πολλαπλής σκλήρυσης κατά πλάκας για να ανοίξουμε το φάκελο αναπηρία επιτέλους και να συμπεριλάβουμε όλες τις ασθένειες εκείνες που όπως στην Ελλάδα οι καταστάσεις υγείας, μην λέμε μόνο ασθένειες γιατί υπάρχουν και άλλες καταστάσεις υγείας που είναι αναπηρία στο συγκεκριμένο τεράστιο κατάλογο, νομίζω είναι 180 οι καταστάσεις που περιγράφει η Ελλάδα. Ονομάζονται βλάβες ευρικού συστήματος που δεν επιδέχονται επιδιόρθωσης. Ναι, ναι, είναι μια αναστρέψη με βλάβες. Μπράβο, Θέκλα, με ευχαριστώ. Οπότε το επαναλαμβάνω και λαϊκά. Δεν θα γιάνουμε, δεν θα γίνουμε καλύτερα, δεν θα γίνει θαύμα, έτσι να μιλάμε και τη γλώσσα που καταλαβαίνουμε. Όσον αγώνα και να κάνω, τα λεπτά μειώνονται τραγικά, η ικανότητα ορθοστασίας μειώνεται τραγικά. Δεν είναι ούτε από τη διατροφή μου, ούτε από τη ψυχολογία μου, είναι η εξέλιξη της ασθένειας με πολλαπλές αναπηρίες. Και επειδή έχω φίλοι, ναι. Η οποία έχει απώλεια οργάνων. Δηλαδή, του παχαίου εντέρου, δηλαδή η έξοδος των κοπράνων από το στόμα γίνεται με άλλον τρόπο. Γι' αυτό είπα δεν είναι μόνο ασθένειες. Από το σώμα εννοείς. Ναι, α, ναι, συγγνώμη, ναι, αν είπα κάτι άλλο. Λοιπόν, από το σώμα γίνεται με άλλον τρόπο. Και δίνει και αυτή το δικό της μεγάλων αγώνα, τεράστιων. Δεν γίνεται ρε φίλε να γυρίζει ο πρόεδρος και να της λέει «Εσύ δεν είσαι ανάπηρη, είσαι άρρωστη». Καταλαβαίνεις και τι εννοούσε με το «είσαι άρρωστη», γιατί και όταν λέμε «είσαι άρρωστη» στην Κύπρο τουλάχιστον, εννοούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία σίγουρα υπερβαίνουν το θέμα της σκλήρυνσης. «Είσαι άρρωστη». Θα λες ο Προεδρίνος, μιας οργάνωσης Προεδρίνος. Προεδρίνος είναι λέξη την οποία δημιούργησα εγώ για να αναφέρομαι σε όσους ανθρώπους έχουν αναλάβει θέσεις κομβικές για να εξυπηρετήσουν προσωπικά συμφέροντα, καταπατώντας την έκφραση ελευθερίας μου και τους αγώνες για τα δικαιώματά μου και προσπαθώντας να τα χειραγωγήσουν γιατί η δουλειά τους είναι να κρατάνε τα πλήθη ήσυχα. Αυτοί ονομάζονται Προεδρίνοι και θα συνεχίσω να αναφέρομαι σε αυτούς με αυτήν την απαξιωτική λέξη. Εντάξει. Και αναλαμβάνω την ευθύνη για την απαξιωτική λέξη. Άρα οι Προεδρίνοι βρίσκονται και στο πιδάλι των οργανώσεων και στο πιδάλι και σε θεσμικές θέσεις. Βεβαίως. Προεδρίνοι. Okay. Λοιπόν. Μην πεις όμως ότι δεν είναι ωραία λέξη. Είναι ενδιαφέρουσα. Θα καταλήξουμε με το γλωσσάρι της Μαριάννας. Το μης αναπηρισμό εγώ τον έφερα στην Κύπρο. Σωστό. Ως λέξη. Αγρόνιγο ρατζενή Κύπρος τι σημαίνει μης αναπηρισμός. Να εκπαιδευτούμε, να μάθουμε. Είναι το αίτημα της Ευρώπης αφού αγαπάμε την Ευρώπη. Και εγώ την αγαπάω την Ευρώπη. Την αγαπάω πολύ. Όλες μου οι ιδέες και όλο μου το είναι έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Ναι, δεν είπα Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα Ευρώπη. Σε άκουσα. Σε ακούω και σε κατανοώ και νομίζω και ο κόσμος σε κατανοεί. Mm-hmm. Θες να πεις. Άρα λοιπόν, εσύ αγαπάς πολύ το εργαλείο, Μαριάννα, γιατί ονομάζεις το σώμα σου εργαλείο. Εργαλείο είναι όλη η οντότητα, Μαριάννα. Εργαλείο. Γιατί το λες εργαλείο? Είναι εργαλείο το οποίο έχω αποφασίσει χρόνια πολλά τώρα
δεκαετία, το 23 κλείνω δεκαετία που έχω αποφασίσει να με εργαλειοποιήσω, ότι προσφέρω την γνώση, την λύση, την ιδέα, την καταγραφή της ιδέας, την ανάπτυξη της ιδέας, την δίκαιη ευρωπαϊκή στάση απέναντι στους ανθρώπους και είμαι πρόθυμη και επιτρέπω σε αυτούς που δεν είναι προεδρίνοι να χρησιμοποιήσουν για το καλό του κόσμου το εργαλείο Μαριάννα. Άρα εσύ Μαριάννα με αυτό που λες είναι ότι εδώ και 9 χρόνια αποφάσισες ότι θα βγεις δημοσίως με ό,τι μέσον έχεις στη διάθεσή σου. Εδώ θέλω να ακολουθήσετε την δόκτωρα Μαριάννα Μπαφίτη στο Twitter, στο Facebook, στο Instagram και στο LinkedIn. Θα βάλω τα link από τα social media της στην περιγραφή του βίντεο και θα βάλω και τα link της Οργάνωσης Πολιτισμού για την Αναπηρία Νεόφυτος, της Οργάνωσης Πολιτισμού της Αναπηρίας Νεόφυτος, για να μπορέσετε να ακολουθήσετε και τα social media της οργάνωσης, αλλά και τα social media της Μαριάννας. Έχεις αποφασίσει ότι με ό,τι μέσον έχεις στη διάθεσή σου, μέσω των social media, μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών, τηλεοπτικών εκπομπών, καλή ώρα ιντερνετικών εκπομπών, να μιλάς ανοιχτά με εργαλείο τον εαυτό σου για να προωθήσεις ακτιβιστικά τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και ιδιαιτέρως των ανθρώπων με αναπηρία. Και δεν ντρέπεσαι να εκθέσεις δυσκολίες της προσωπικής σου ζωής και στενάχωρες πτυχές της πραγματικότητας της ζωής ενός ανθρώπου που ζει με πολλαπλή σκλήρυνση. Ναι. Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που αν θες θα απαντήσεις. Ναι. Γιατί θέλω να είμαστε και λίγο spicy. Λοιπόν, μία γυναίκα με αναπηρία, μία γυναίκα με πολλαπλή σκλήρυνση, έχει ερωτική ζωή? Θέλει να έχει ερωτική ζωή? Θέλει να έχει, δεν έχει. Μία γυναίκα με αναπηρία θέλει να έχει ερωτική ζωή, έχει ερωτικές επιθυμίες. Έχει, δεν έχει. Ένεκλείσεν το κουτί, ένεκλείσεν το μηχάνημα, υπάρχει. Ένεκλείσεν το μηχάνημα, υπάρχει. Λείπει το στα ύψη. Σκλήρυνση μπορεί να επηρεάσει δυσλειτουργικά τη σεξουαλικότητά μας, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει την επιθυμία και το πνεύμα. Αλλά υπάρχει επιθυμία ερωτική, υπάρχει επιθυμία για ερωτική ζωή, αλλά δεν υπάρχει ερωτική ζωή. Γιατί δεν υπάρχει ερωτική ζωή? Δεν υπάρχει ερωτική ζωή, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, άντρες ανοιχτοί στο πνεύμα, που να συναναστραφούν μία γυναίκα με αναπηρία. Σε επίπεδο ερωτικών εννοώ. Στα άλλα επίπεδα με συναναστρέφονται όλοι και με αγαπάνε. Λοιπόν, επειδή είσαι στην Κύπρο νομίζω, γιατί αυτές τις μέρες έχω πάρει μία επιστολή και θα την κάνω βίντεο, μία κοπέλας η οποία ζει στην Ελλάδα και ζει με αναπηρία και μάλιστα είναι καθυλωμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο, η οποία έχει ερωτικές σχέσεις και μάλιστα μου γράφει για μία ερωτική σχέση που είχε με έναν ναρκισσό. Θα την αναλύσουμε. Φυσικά, εσύ το είχες πει. Βλέπω κάτι πίσω από αυτό. Τι βλέπεις? Εγώ σου πω, είναι όλες νόρκες τους που βρίσκουμε. Ένα λεπτάκι να το πω, γιατί ισχύει. Να το πεις. Καμιά φορά οι άνθρωποι με αναπηρία αισθανόμαστε ενοχή και τύψη για την ίδια την αναπηρία μας και θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στα ιδανικά και στα θέλω. Ναι, και το έχω δει ζωντανά πάρα πολλές φορές αυτό και δεν φτάνει που έχεις τη δυστυχία του κακού που σε βασανίζει, εμπλέκεσαι και σε μια άλλη δυστυχία. Ανέχισε και τον κάθε μαλάκα μετά, γιατί λαλείς αν με θέλει που με αναπηρεί, να στον ανεχτώ. Κοίταξε, αυτό ονομάζεται συνεξάρτηση και συνεξάρτηση έχουν και άνθρωποι που δεν έχουν σωματικές αναπηρίες. Συνεξάρτηση έχουμε και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πλήρη σωματική λειτουργικότητα, αλλά έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν πιστεύουμε στην αξία μας. Ωραία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση όμως είναι πιο σύνηθι στον κόσμο της αναπηρίας. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί τα πρότυπα που προωθεί. Μπορώ μου, δεν το υποτιμώ αυτό το πράγμα. Σε καμιά περίπτωση δεν το υποτιμώ. Απλώς μία γυναίκα με αναπηρία ή ένας άντρας με αναπηρία, πέραν το ότι έχει να αντιμετωπίσει
την συνηθισμένη κατάσταση του να συναντάς ανθρώπους εγωκεντρικούς και με ναρκισιστική προσωπικότητα, μπορεί και ο ίδιος και η ίδια πιο εύκολα να έχουν πιο χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω των δεινών που βιώνουν μέσα σε μια κοινωνία που είναι μισαναπηρική, όπως πολύ ορθά την έχεις χαρακτηρίσει, και έτσι να πέφτει ακόμη περισσότερο η αυτοεκτίμηση τους και να κάνουν ακόμη περισσότερες εκτόσεις σε πιθανές σχέσεις τους. Συμφωνώ. Και να σου πω κάτι, η μοναξιά τρομάζει και όταν η μοναξιά συνοδεύεται από δυσκολία ύπαρξης αυτόνομης, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Άνθρωποι, έχω ακούσει... Ακόμη και τετραπληγικοί μπορούν να κάνουν έρωτα. Δηλαδή, μπορούν να κάνουν έρωτα. Μπορούν να συνδεθούν ερωτικά. Να δηλαδή, ότι ήθελε καμιά φροντίστρια μόνο. Είναι μια ανθρώπινη ανάγκη, η ερωτική ανάγκη, την οποία δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως της κατάστασης της σωματικής. Ελπίζω να μην παρεξηγήθηκα στην περιγραφή. Προηγουμένως προσπαθούσα να δώσω ότι αυτά τα δύο πλάσματα που αλέξατε... Κατάλαβα τι θέλεις να πεις. Δεν θα επέλεγε νοήνα στον άλλο. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε να πάρει μια κοπέλα που δεν θα ταιριάζα διανοητικά και ακαδημαϊκά και στα ενδιαφέροντα και στον τρόπο επικοινωνίας, γιατί είμαι... Όμως μια καλή κοπέλα. Γιατί ήταν πολύ καλό πλάσμα το συγκεκριμένο. Οπότε επέλεξε έναν καλό πλάσμα και έκαναν μια αμοιβαία συμφωνία. Είναι σεβαστό. Τώρα για τα θέματα της σεξουαλικότητας στους άντρες είναι πιο περίπλοκα. Πιο περίπλοκα με την έννοια ότι ο άντρας ορίζεται από την συγκεκριμένη σεξουαλική συμπεριφορά. Συμπεριφορά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και έχουμε μια έρευνα στα χέρια μας, είναι όφητος, για την επίδραση της ασθένειας στη σεξουαλικότητα ανδρών, γυναικών και μπλα μπλα μπλα. Κάποια στιγμή να την παρουσιάσουμε, είναι εξαιρετική. Και είναι αλήθεια αυτό. Η ασθένεια προκαλεί και σεξουαλική δυσλειτουργία. Όμως, επειδή το έχω ψάξει, το έχω μελετήσει, στην εποχή μας, ακόμα και αυτή, στην ανδρική περίπτωση, μπορεί να παρακαμφθεί χρησιμοποιώντας καινούργιες ιατρικές θεραπείες, καινούργιες φαρμακευτικές εργαλεία και δεν ξέρω τι άλλο. Φτάνει να υπάρχει η ψυχή. Μανά μου, η αισθητική της λειτουργία δεν σημαίνει απαραίτητος και σεξουαλική της λειτουργία, πρώτα απ' όλα. Ναι, οι διευκρινήσεις δικές σου εγώ δεν τα γνωρίζω επακριβώς. Η αισθητική της λειτουργία δεν σημαίνει απαραίτητος σεξουαλική της λειτουργία. Και η σύγχρονη οικολογική επιστήμη έχει πάρα πολλούς τρόπους να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν στη δική της λειτουργία, είτε αυτοί είναι άνθρωποι με αναπηρία, είτε είναι άνθρωποι χωρίς αναπηρία. Είτε είναι άνθρωποι που έχουν κάποιες νευρολογικές παθήσεις, είτε όχι. Και τα ζευγάρια δεν έχουν απαραίτητος ερωτική ζωή μόνο με τον τρόπο που έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να έχουν ερωτική ζωή οι άνθρωποι. Ναι. Και επίσης υπάρχει και ο εγκεφαλικός έρωτας, ο οποίος είναι πολύ υποτιμημένος από την πλειονότητα του κόσμου και ίσως είναι και η καλύτερη μορφή έρωτος, εγκεφαλικός έρωτας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή το να υπάρχει... Καταλαβαίνω πλήρως σε αυτό το κομμάτι. Να παυτώσεις το μυαλό και να μπορέσεις μόνο με εγκεφαλικά να έρθεις. Εγώ προσωπικά αν δεν λειτουργήσει αυτό, πιθανότητα να μην λειτουργήσει και τίποτα άλλο. Οπότε μιλούμε για μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων στην εποχή μας, με διάφορα χαρακτηριστικά, είτε άνθρωποι με αναπηρία, είτε άνθρωποι χωρίς αναπηρία, οι οποίοι στερούνται ερωτικής ζωής. Είτε άνθρωποι έχουν στην δική της λειτουργία, είτε όχι, και πάλι στερούνται ερωτικής ζωής, γιατί ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι ερωτικά στήρα. Έχουμε ερωτικές ανηδρίες. Μα είναι στήρα εποχή γενικότερα. Όμως είναι και αυτό ένα ζήτημα. Συγγνώμη. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ναι. Είναι πολύ περίεργη αυτή η εποχή. Θέλω να σου πω κάτι σε αυτό. Πριν μιλούσα με ένα φίλο καλό και με ρώτησε κάτι πώς είμαι όσον αφορά το θέμα μου και του είπα την αλήθεια, εγώ έχω αρνιέμαι να απαντώ είμαι καλά όταν δεν είμαι καλά. Στο. Το έχω συγχαθεί αυτό το πράγμα. Εμένα σήμερα με ρώτησες πώς είμαι, τι σου είπα. Σου είπα πόνο τα πόδια μου. Ακριβώς. Τούτο το πράγμα το κυπριακό. Είμαι καλά εσύ. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Έκανα σου παράπρονες. Έρα μπρίσα να πήρε ότι πρώτα τα πόδια μου. Σκέφτος. Όχι, γιατί. Θέλω να σου πω ότι κάποιος θα με
η Μαριάννα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Α, Παναγία, μα εν τούτο μου συζητούν και με τούτο φίλο. Δεν πρέπει να λαλούμε ενώ ότι μπορούμε να τα πόθηκια μας. Δεν πες ότι συμφωνώ, λέω πως σκέφτεται ο κόσμος με ίχτον, ότι θα έχουμε πρόσωπο με πρόσωπο να ανοιχτεί την επικοινωνία με η Μαριάννα που θα της πω ότι θα έλεγα ότι οποιαδήποτε άλλη γυναίκα μου να μην έχει πολλαπλής κλίση, να είναι προσεκτική πως θα μιλώ στη Μαριάννα. Κοιτάξτε να δεις, αυτό το πράγμα το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές, επιάστηκε το ευλογημένο το που πάνω, φορεί πάνω στα καρέκλα. Λοιπόν, το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε καταστάσεις και δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία και μικρότερη. Δηλαδή, αν εμένα φαίνεται και εσύ την κρίνεις ότι είναι πιο δύσκολη από τη δική σου, είναι γνώμη δική σου, τη σέβομαι, αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να διαπραγματευτώ μια άλλη δύσκολη κατάσταση ή να τη σεβαστώ ή να έχω διάλογο με έναν άνθρωπο για αυτή. Γιατί τι είμαι εγώ? Μα μάνα μου, άμα εγώ δεν σου μιλάω για εκείνα που με απασχολούν, σημαίνει δεν θα έχω ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία. Θα είναι one way, δεν θα είναι two way. Δηλαδή σου στερώ την ευκαιρία να συνδεθείς ουσιαστικά μαζί μου και εσύ δεν μου μιλάς για αυτό που σου συμβαίνει, μου στερείς την ευκαιρία να συνδεθείς ουσιαστικά μαζί σου. Ναι. Ένα στοιχείο της ουσιαστικής σύνδεσης που υπάρχει ένα μεταξύ μας εμάς και on camera και εκτός κάμερας είναι ότι μιλούμε ανοιχτά, ότι λέμε τα πάντα, ότι μιλούμε ειλικρινά για το τι νιώθουμε, για το τι κάνουμε, για το τι δεν κάνουμε. Και έτσι υπάρχει μια ισότιμη σχέση. Υπάρχεις, υπάρχω. Είσαι, ναι. Είμαι. Θέλεις, θέλω. Νιώθεις, νιώθω. Καταλάβες. Εν είσαι κάτι διαφορετικό που μένα που εγώ έρχομαι να σου μιλήσω με μια ιδιαίτερη προσοχή με μπάτια σπάση. Άντε κόρη, εν είμαι super woman, κόρη. Εν είμαι super hero. Odd woman. Oh my god. Τούτο που είπα όμως για την ηρωποίηση συνάδει και με τον νύχτο. Δηλαδή, yeah. Πώς να την αντιμετωπίσουμε, αφού δεν μας επιτρέπει να την λυπηθούμε, να την ηρωποιήσουμε. Πάλι όμως δεν τη συναντούμε. Ενώ εκείνο που χρειάζεσαι, εκείνο που χρειάζομαι, εκείνο που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, είναι τη συνάντηση, την ουσιαστική σύνδεση. Και την ισότιμη συνάντηση. Ναι. Οκ, okay. Έχω εγώ λοιπόν αυτό που φαίνεται και εσύ μπορεί να έχει χίλια άλλα που εφαίνονται όμως και να είναι απείρως πιο δύσκολα. Αν θέλεις να συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε, να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους. Ναι, εννοώ αν θέλει κάποιος να συγκρίνει. Εν είναι υποχρεωτικά χειρότερο του τον που ζω εγώ από άλλες καταστάσεις. Ούτε είναι ωραία ιδέα να λες, α, εσύ είσαι μια χαρά, έχεις την υγεία σου, δεν την Μαριάννα είναι. Ο Χριστός και Απόστολος. Για τα προβλήματά σου έχεις την υγεία σου. Ούτε θέλω να είμαι πρότυπο, να αρνούμε εγώ αυτές τις ταμπέλες. Εγώ δεν θέλω να είμαι πρότυπο, δεν θα έπρεπε να έχω τέτοιο ρόλο. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοιους ρόλους. Τι σημαίνει είμαι εργαλείο. Πρότυπο. Είπες το ξεκάθαρα, θες να είσαι εργαλείο. Δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη, εργαλείο. Μπράβο. Αυτόν τον τίτλο θα έχει αυτό το podcast. Δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη, το εργαλείο. Το super και το τηλέφωνο δίπλα όμως για τις επαφές που χρειάζομαι. Όλες τις επαφές, κόρη. Εννοούσα και τα project. Εννοούσα κάτι άλλο. Και τα social media σου και το email σου και όλα. We will promote you. Ενώ επεξεργάζομαι διάφορα πράγματα από την περίοδο, δεν έχω ξεκουραστεί καθόλου και θα ήθελα πραγματικά, αλλά δεν προλαβαίνω γιατί, πώς το είπε ο Κρασίδης είπε το καλύτερα, η παραγόντισσα. Παραγόντισσα. Που νεκατώνεται παντού, να το πούμε έτσι κυπριακά. Πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο και με τον Κρασίδη. Α, Κρασίδης έψασε στο Instagram κάτι εξαιρετικό. Πενετσιόνικο κάτι, κάτι κάμνη, κάτι γεννόνους του να τον προσέχουμε. Να κάνουμε ένα ροχτήστο και εγώ, να μας δεις το interaction, εν τα τέλεια πουλούθηκε, είμαστε μαζί, να δεις πως συμπληρώνουμε ένας τον άλλον. Ένας κοινός φίλος που έχουμε με τη Μαριάννα, τον οποίο γνωρίσαμε ανεξαρτήτως η μία από την άλλη. Ο Χρήστος ο Κρασίδης είναι καλλιτέχνης, πολύ καλλιτέχνης όμως, δηλαδή δεν είναι μόνο σε έναν πράγμα καλλιτέχνης, εσύ πολύ εργαλείο και ακτιβιστής επίσης, είναι ακτιβιστής στην οργάνωση για τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV, ναι. Πώς τη λένε την οργάνωση τους?
Α, καλά. Εγώ και τα ονόματα αυτή τη στιγμή πήραμε διαζύγιο. Αριάννα από Μελανούν και Τσένα Θέκλα. Με κάμε και εκπομπές με τον Χρήστο για την ευαισθητοποίηση τον ανθρώπο γύρω από τον ιόν HIV, γύρω από τους ανθρώπους που ζουν με τον ιόν, για το PrEP και διάφορα άλλα τέτοια που πρέπει να κάνουμε και στο κανάλι μας. Ξέρεις, όπως μαζί σου κανονίσαμε ραντεβού για να κάνουμε podcast, κλείσαμε με τον Χρήστο 2-3 φορές και δεν μας έκατσε. Okay, δηλαδή. Ο Χρήστος έχει και εξαιρετικές ιδέες για τη σεξουαλικότητα των ανθρώπων, για τη σεξουαλική ζωή και λύσεις τον άνθρωπο με αναπηρία, να μην ξέρει με κάτι πράγματα που εγώ δεν τα ήξερα. Δεν ήξερα τι είναι το swing. Και να πιένει και να έρχεται. Μαθαίνει μου το Χρήστος τούτα. Είπες σου για την σεξ. Κούνια. Η κούνια του σεξ. Ναι, άστε σου. Ναι, έχει πολλές λύσεις ο Χρήστος. Είναι μάνα. Η κούνια του σεξ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια ερωτική επαφή μιας γυναίκας με πολλαπλή σκλήρυση. Ναι. Ναι, αυτές τις λύσεις προτείνει να τον ακούσουμε και όσοι είμαστε ένα ανοιχτό μυαλί να τις αγκαλιάσουμε. Embrace. Embrace them. Ξέρεις ότι υπάρχει και ο όρος entrapled ζευγάρια, entrapled couples, δηλαδή ζευγάρια που ένας έχει αναπηρία και ο άλλος δεν έχει αναπηρία. Στείλα σου κάποια links, είδες τα. Θα τα κοιτάξω, όχι. Ακόμη δεν, άμα τα δεις να πάρεις ιδέες, ακόμη δεν τα είδες. Entrapled ζευγάρι στα αγγλικά σημαίνει ένας άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα που να έχει αναπηρία, μου να έχει σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο, είτε άνδρα είτε γυναίκα μου να μην έχει αναπηρία. Και ονομάζεται entrapled. Γιατί πρέπει να έχουμε ταμπέλα σε τον το ζευγάρι? Κοίταξε, επειδή είναι κάποια ζευγάρια τα οποία έχουν δικό τους κανάλι στο YouTube που ποστάρουν βίντεο από την καθημερινότητα τους για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, τότε... Έχουμε και στον Κυπριακό και στον ελληνικό χώρο ζευγάρια τέτοια. Δηλαδή, η Νεόφυτος είχε κάνει έναν αφιέρωμα 14 του Φλεβάρι σε γίνον το φοβερό ζευγάρι. Από τη Ρόδο, παιδιά, τα φυγιά μας, που το παιδί είναι μείναν ανάπηρο παραπληγικό μετά από δυστύχημα τη νύχτα του γάμου. Oh. Έπεσε μέσα στην πισίνα, χτύπησε με το κεφάλι, αλλά το πώς η αγάπη τους ανθίζει και είναι δημιουργική, είναι φοβερό, υποκλίνομαι. Να σου στείλω να δεις και ίσως να ήθελες να μιλήσεις με αυτά τα παιδιά. Το είδα. Okay. Είναι εξαιρετικά παιδιά. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι με αναπηρία και οι άνθρωποι χωρίς αναπηρία, έχουν δικαιώματα, έχουν επιθυμίες και δικαιούνται και μπορούν να έχουν και θα έπρεπε να είναι πιο εύκολο να έχουμε όλοι ερωτική ζωή. Είναι και η ερωτική ζωή ένα κομμάτι της ζωής του ανθρώπου το οποίο είναι σημαντικό και πάρα πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας δεν έχουν ερωτική ζωή. Εμένα αυτό που με στενοχωρεί και νομίζω στο είχα πει στο τηλέφωνο είναι η επαφή μου με τα παιδιά. Τα παιδιά με αναπηρία και την έκφραση της αγωνίας τους για την έλλειψη συντρόφου, για την έλλειψη επαφής, για την έλλειψη αγάπης, για την έλλειψη αποδοχής, για την έλλειψη του αγγίγματος, της τρυφερότητας. Δηλαδή, εμένα δεν με απασχολούν οι ενήλικοι τόσο πολύ σε αυτά τα θέματα όσον τα παιδιά. Και δυστυχώς... Είναι τα πιο νεαρά πρόσωπα τα οποία δεν είχαν μέχρι τώρα την εμπειρία μιας ερωτικής σχέσης και επιθυμούν πολύ να έχουν μια ερωτική σχέση, αλλά λόγω της κατάστασης της υγείας τους... Έστω ρομαντική σχέση, Θέκλα. Ναι, έστω ρομαντική. Μία σχέση με το αντίθετο ή με το ίδιο φίλο δεν με ενδιαφέρει, ούτε αυτά τα διαφέρει. Είναι τα παιδιά της εποχής μας. Όμως σε μια εποχή τόσο αυστηρή στα πρότυπα της, γι' αυτό επανέρχομαι, θυμώνω πολύ. Ναι, μια εποχή τόσο διαφορετική, με τέτοια αυστηρά πρότυπα, αυτόματα αποκλεί αυτά τα παιδιά που ήδη έχουν αποκλειστεί από διάφορα άλλα στην πορεία της ζωής τους. Αποκλείονται και από το συναίσθημα, από το ερωτεύομαι, από την αγάπη, τα απλά, τα εφηβικά, μην πάμε στα άλλα. Τα απλά, τα εφηβικά, είναι νέοι, είναι 18, είναι 20, είναι 22, είναι παιδιά. Εμένα αυτό με απασχολεί περισσότερο. Κατανοητό. Κατανοητό, σεβαστό. Και ας ευχηθούμε ότι με τούτη τη συζήτηση, την πολλή συζήτηση που κάναμε με το πολυεργαλείο, δόκτωρα Μαριάννα Μπαφίτη. Multi-mixer.
Λούκας, Λούκας Ιωάννου, να λέμε και τον Λούκα μας όμως, ναι. Και τη Μαρίνα μας στη Σταύρου, στη Νεόφυτος, να λέμε τα παιδιά που είναι... ο Λούκας είναι ιδρυτής της Νεόφυτος. Γιατί εγώ λέω πίσω από κάθε δυνατή γυναίκα κρύβεται ένας πολύ πιο δυνατός άντρας. Μάλιστα. Λες μου να ενδυναμώνουμε τα γόρια μας, να τους δίνουμε... Βεβαίως. Όπως λέει ένας άλλος αγαπητός φίλος, είμαι τέλειος στο να απώνω τα γόρια. Απώνω στην Κυπριακή διάλεκτο, αυτό σημαίνει παραχαϊδεύω. Παραχαϊδεύω. Λοιπόν, εύχομαι... Είναι φεμινιστικό, τον θυμώσα μου κάποιοι. Εγώ σου θυμώνω, μωρό μου. Εγώ έγραψα βιβλίο και άντρες έχουν ψυχή. Τι άλλο θέλεις? Λοιπόν, εγώ αγαπώ πάρα πολύ και τους άντρες και τις γυναίκες, όλους τους ανθρώπους. Μπράβο, αγαπή μου, μαζί σου. Όλους τους ανθρώπους, όπως και αν είναι. Πολύ αγαπητική. Όχι πολύ άμορφη, γιατί άλλο πράγμα σημαίνει. Είμαι πολύ αγαπητική, όπως τους αγαπώ όλους. Λοιπόν, εύχομαι τούτη ευχάριστη συζήτηση. Για μένα ήταν εξαιρετικά ευχαριστή και σε ευχαριστώ. Και για μένα, και εγώ σε ευχαριστώ. Να είναι μια ευκαιρία ευαισθητοποίησης των ακροατών γύρω από διάφορα ζητήματα, άμα κεφαλαιώνοντας. Θέλω να τονίσω το ακτιβιστικό κομμάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Νεόφυτος, η Οργάνωση Πολιτισμού της Αναπηρίας αυτή τη στιγμή και η Δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη ως ακτιβίστρια και εργαλείων προωθούν το να αποδεχτεί η Κυπριακή Δημοκρατία την ευρωπαϊκή νομοθεσία την οποία είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί και να κατατάξει στην κατηγορία της αναπηρίας τις νευρολογικές παθήσεις τις μη αναστρέψιμες. Μία εκ των οποίων είναι και η πολλαπλή σκλήρωση. Αυτό είναι το ακτιβιστικό κομμάτι της δουλειάς της Μαρένας αυτή τη στιγμή. Έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά ζητήματα. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα απολαύσει την κουβέντα μας και θα σε απολαύσει όπως θα απολαύσει. Εγώ την απολαύσα και σε ευχαριστώ πολύ. Και θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε και με τον Χρήστο τον Γρασίδη θα ήθελα να κάνουμε οι τρεις μας. Τρίο. Είδες έχω... Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα πάνελ με τα παιδιά της Νεόφυτος και να μιλήσουμε για τα θέματα που τα απασχολούν, που είναι βεβαίως, πάρα πολλά. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Το κανάλι μου ως βήμα για την Νεόφυτος, για εσένα, για ανθρώπους πολύ αγαπητούς και με πολύ αγαπητικό τρόπο ζωής. Θέλω να πω κάτι, Θέκλα, που το σκεφτόμουν τελευταία και είμαι πάρα πολύ αυστηρή στην απονομή τίτλων, όρων, δεν ξέρω τι, αποτιμήσεις του έργου μου κτλ. Αλλά ένα πράγμα για το οποίο είμαι περήφανη είναι ότι έναν υπέροχο, ζωντανό, πανέμορφο κορίτσι με αναπηρία νιώθει ότι της ανοίγω το δρόμο για να εκφράζεται και η ίδια. Και αυτόν πίστεψε με... Το δέχομαι, ευγνωμονώ, ευχαριστώ, γιατί αν αγγίξουμε έστω Μαρίνα Σταύρου, quoted, τη ζωή ενός ανθρώπου, είναι αρκετό. Και αυτό... Δηλαδή για τη δόκτωρα Μαρίνα Σταύρου πλέον, τα συγχαρητήρια και από εμάς για την κατάκτηση του διδακτορικού της τίτλου στην νευρολογία. Και για το ελπιδοφόρο μέλλον που σημαίνει η Μαρίνα για τις ασθένειες τις δύσκολες όπως η δική μου και η συγκεκριμένη στην οποία εξειδικεύεται. Αυτό μου το έμαθε η Μαρίνα. Ένα χαρακτηριστικό μου, Θεκλά, είναι ότι αγαπώ πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους και μαθαίνω από αυτούς. Ακούω και μαθαίνω. Είναι κοινό αυτό το χαρακτηριστικό, εσύ και εγώ. Αυτό μας ανανεώνει, μας νεώνει και... Μας κάνει σύγχρονους μιας εποχής που αν μέναμε με τα μυαλά τη δεκαετία του 90. Οι νέοι είναι πολύ καλύτεροι που μας, Μαριάννα μου, ναι. Και τα παιδιά που θα γεννήσουν οι νέοι αυτοί θα είναι καλύτερα από αυτούς, ναι. Γιατί έτσι προχωρεί ο κόσμος. Πάρα πολύ και στο σχολείο της Κυριακής και στη Νεόφυτος είναι η δύναμη μου, οι νέοι. Μόνο. Τα παιδιά μας σε όλους και ειδικά στους νέους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέκλα μου. Δεν υπέροχο, ευχαριστώ. Στο επανειδήν και επανασυνομιλήν. Στο επανειδήν τότε.